Καλησπέρα στον κύριο Γιώργο Πετρόπουλο, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της ΑΔΔ. Κύριε Πετρόπουλο, καλώς ήρθατε στο ITV, καλώς ήρθατε στα Γιάννενα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Πετρόπουλο, να δούμε λίγο πώς διαμορφώνεται η εικόνα στο ελληνικό δημόσιο μετά από τόσα χρόνια μνημονίων, περικοπών και κρίσεων. Γιατί υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι των δημοσίων υπαλλήλων που έχει φτωχοποιηθεί μετά από 8 χρόνια μνημονίων, μετά από πολλά χρόνια κρίσης. Δώστε μας την εικόνα. Καταρχήν, η εικόνα είναι άσχημη συνολικά για το δημόσιο, όχι μόνο για τους εργαζόμενους σε αυτό. Μπορούμε να πούμε συγκεκριμένα ότι έχουμε μια μείωση προσωπικού πάνω του 30%, μείωση δομών και όλο αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλες επιπτώσεις συνολικά στην ελληνική κοινωνία. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι το δημόσιο δεν είναι κάποιοι άνθρωποι που απλά βάζουν σφραγίδες και σύμφωνα με τη στερεοτυπική εικόνα ταλαιπωρούν τους. Ταλαιπωρούν την υπόλοιπη κοινωνία. Είναι εκπαίδευση. Δημόσια εκπαίδευση, είναι υγεία, είναι δημόσια υγεία και πρόκειται για τομείς οι οποίοι αφορούν κυρίως τα ευάλωτα στρώματα, κυρίως τις στιγμές της κρίσης. Να κάνω μια παράδειγμα εδώ. Κάφκα έχετε διαβάσει, κύριε Πετρόπουλε. Ναι, για πείτε μου για τα γραφειοκρατικά. Μάλιστα. Γραφειοκρατικούς λαβύρινθους. Πολλοί πολίτες έχουν περιπτώσεις και υποθέσεις τους που έχουν αισθανθεί έτσι. Έχουν αισθανθεί ότι είναι απέναντι σε ένα καυκικό μηχανισμό. Παλιότερα περισσότερο. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει σε ένα βαθμό. Δώστε μας όμως και την εικόνα και των δικών σας προβλημάτων πέρα από την εικόνα του δημοσίου μετά από τόσα χρόνια μνημονίων. Το καυκικό περιβάλλον είναι πραγματικό, γιατί η γραφειοκρατία έτσι κι αλλιώς είναι καυκική, τμήμα της οποίας είναι και εργαζόμενοι στο δημόσιο. Αλλά αυτή καθορίζεται από την ίδια τη δομή της, από την ίδια την νομοθεσία. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να το αλλάξουμε εύκολα εμείς. Σωστό είναι αυτό. Είμαστε υποκείμενοι σε αυτή τη διαδικασία. Η εικόνα του δημοσίου υπαλλήλων είναι η εικόνα της ελληνικής κοινωνίας. Η ελληνική κοινωνία χυμάζεται. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολύ μεγάλο αριθμό δημοσίων υπαλλήλων που είναι κάτω από τα επίπεδα τη φτώχη. Ειδικά έτσι, είναι ο προσλαμβάνοντα νόμιμοι. Φανταστείτε δασκάλου και καθηγητέ οι οποίοι πάνε σε νησιά του Αιγαίου, θα έχετε ακούσει πολλά περιστατικά, οι οποίοι δεν βρίσκουν να νοικιάσουν και δεν έχουν την ικανότητα. Έχω φίλου που έχουν αυτό το πρόβλημα. Το ξέρετε με πρώτο χέρι προφανώ. Οι περισσότεροι έχουμε πολύ κοντινού ανθρώπου. Είναι πολύ άσχημη εικόνα και νομίζω ότι είναι πλέον βούληση και δική μα και τη ελληνική κοινωνία ότι αυτή κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει. Δεν κάνει καλό στους εργαζόμενους, δεν κάνει καλό στην κοινωνία. Πρέπει να περάσουμε σε μια νέα φάση, μια νέα εποχή, όπου πλέον αυτή η πολιτική λιτότητα θα πρέπει να οριστικά να αφήσουμε στο παρελθόν. Και για να μπορέσουμε να περάσουμε σε μια διαφορετική πολιτική, το δημόσιο και οι εργαζόμενοι σε αυτό αποτελούν κομβικό σημείο, το οποίο πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Δηλαδή. Δεν μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη, δεν μπορεί να υπάρχει μια διαφορετική εξέλιξη στην κοινωνία χωρίς ισχυρό δημόσιο, επαρκώς στελεχωμένο, με εργαζόμενους οι οποίοι θα αμείβονται αξιοπρεπώς. Γιατί αυτό συνεισφέρει στην ίδια την ανάπτυξη. Δεν μπορώ να φανταστώ καμία ανεπτυγμένη χώρα στον κόσμο η οποία δεν έχει ισχυρό τομέα υγείας, ισχυρό τομέα εκπαίδευσης ή μηχανισμούς ελέγχου και για το περιβάλλον αλλά και για τις οικονομικές ατασταλίες και φορολογικούς μηχανισμούς οι οποίοι θα λειτουργούν προς όφελος της κοινωνίας. Μάλιστα. Υπάρχουν παρόλα αυτά που λέτε, κάποιοι που μας ακούν τώρα και δεν δουλεύουν στο δημόσιο, που λένε: Οκ, τι λέει ο Πετρόπουλος εκεί με τον Ντόκα, οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν τουλάχιστον τη μονιμότητά τους. Μας ακούν άνεργοι άνθρωποι. Μας ακούν άνθρωποι που δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα και ανά πάσα στιγμή μπορεί να απολυθούν. Υπάρχει απληρωσιά έξω στον ιδιωτικό τομέα. Και λένε: Εντάξει, υπάρχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν τη μονιμότητά τους, έχουν ένα μισθό, τον παίρνουν βρέξει, χιονίσει. Εγώ θα έλεγα είναι μια κανιβαλιστική, αν θέλετε, ακόμη άποψη. Όμως τι απαντάτε εσείς δημόσια σε αυτόν τον άνθρωπο τώρα που κάθεται στον καναπέ και λέει: Εντάξει, οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν κάποια πλεονεκτήματα που εμείς δεν θα τα έχουμε ποτέ όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Τι απαντάτε δημόσια σε ένα τέτοιο επιχείρημα. Στους ανθρώπους οι οποίοι διακρίνουν πλεονεκτήματα τα οποία θα τα ήθελαν τους δημοσίους υπαλλήλους να παλέψουν για να τα αποκτήσουν, να παλέψουμε μαζί για να τα αποκτήσουν. Έχουν δίκιο. Έχουν δίκιο που αισθάνονται έτσι. Που θα θέλανε, για παράδειγμα, και η δική τους δουλειά να είναι μόνιμη. Που θα θέλανε να έχουν καλύτερους μισθούς. Γιατί ζούμε μια πολύ δύσκολη εποχή. Προφανώς, ξέρετε. Έχετε ανθρώπους δικούς σας που δεν δουλεύουν στο δημόσιο. Οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν οικογένειες. Και στις οικογένειες έχουν παιδιά που είναι άνεργα. Στις οικογένειες έχουν συζύγους οι οποίοι δούλευαν και απολύθηκαν. Έχουμε πάρα πολλές οικογένειες που δουλεύει ένας. Και τυχάνει να είναι ένας δημόσιος υπάλληλος. Κανείς δεν ζει σε στεγανά. Είμαστε όλοι υποκείμενοι στην κρίση. Υπάρχει όμως μια πλευρά η οποία πρέπει να τη δούμε λίγο. Πείτε, κύριε Πρόεδρε. Προφανώς υπάρχουν στερεοτυπικές εικόνες για το δημόσιο. Δεν αφορούν μόνο την ελληνική κοινωνία. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Ακόμη και σε χώρες με προηγουμένη γραφειοκρατία, τη Γαλλία, τη Σκανδιναβία, θα τις συναντήσετε αυτές τις στερεοτυπικές εικόνες και το γνωρίζω αρκετά καλά. Υπάρχει όμως μια εικόνα που καλλιεργήθηκε, κυρίως στην αρχή της κρίσης, η οποία έλεγε η αιτία της κρίσης ήταν. Το τίτλο ήταν πολύ δημόσιο πάλι. Ακούγαμε αριθμούς, 1,5 εκατομμύριο, ας πούμε,
επίπτωση ψευδής φάνηκε εκ των υστέρων. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή και πριν, αλλά αυτή τη στιγμή έχει κάτω το μέσο όρο του ΩΣΑ. Και ξέρετε, στον ΩΣΑ δεν είναι μόνο οι χώρες της Ευρώπης, είναι και χώρες οι οποίες δεν ανήκουν στην Ευρώπη. Άρα είναι πολύ χαμηλός ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων. Επίσης, το ότι κατέρευσε αυτή τη στιγμή το δημόσιο οδήγησε στην κατάρρευση και του ιδιωτικού τομέα. Όταν δεν υπάρχει κανένα ασφαλές καταφύγιο και δεν υπήρχε πριν, ειδικότερα με την προηγούμενη κυβέρνηση, ασφαλές καταφύγιο για τους εργαζόμενους, τότε ανοίγει η όρεξη στον ιδιωτικό τομέα. Αν δεν μπορεί κάπου να νιώσει ασφαλής με αξιοπρεπή μισθό, αυτό κάνει κακό στον ιδιωτικό τομέα. Και ξέρετε, η πολύ μεγάλη ζημιά στον τομέα των ελεύθερων επαγγελματικών και των επιχειρήσεων, των μικρών επιχειρήσεων, ξεκίνησε όταν άρχισαν να μειώνονται οι μισθοί στο δημόσιο. Η οποία μισή του στο δημόσιο ήταν η μείωση της τάξης του 38%. Όλοι, σχεδόν το σύνολό τους, πήγαιναν στην ιδιωτική οικονομία. Αν λοιπόν δεν δημιουργήσεις μια τέτοια οικονομική επεκτατική πολιτική, τα λένε οικονομολόγοι αυτά, δεν χρειάζεται άλλα να τα επαναλάβουμε. Σωστό λοιπόν, είναι, έτσι είναι. Με υψηλούς μισθούς και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, με δουλειές για όλους δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Οπωσδήποτε, μετά την καταγραφή που έγινε, δεν είναι παράριθμο το ελληνικό δημόσιο. Το πρόβλημα του ελληνικού δημοσίου είναι ότι δεν υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι εκεί που πρέπει. Υπάρχουν σε κάποιες δουλειές, θα το πω λουφαδόρικες εντός εισαγωγικών, σε κάποιες υπηρεσίες έτσι, και δεν υπάρχουν υπάλληλοι εκεί που πρέπει. Εκεί που υπάρχει δουλειά, εκεί που υπάρχει πίεση, υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα. Δηλαδή, μια κατανομή εσείς βλέπετε ότι μπορεί να βοηθούσε, γιατί το δημόσιο υπάρχει, πέρα από το ότι εντάξει, να βοηθηθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι, υπάρχει υπέρ των πολιτών. Έτσι, δεν είναι. Προφανώς. Εμείς η ξεκάθαρη θέση μας ότι διεκδικούμε αξιοπρεπείς συνθήκες δουλειάς και αξιοπρεπείς αμοιβές, αλλά ξέρουμε ότι ο λόγος ύπαρξής μας, ο λόγος που έχουμε αξιοπρεπή δουλειά και αξιοπρεπείς μισθούς είναι να υπηρετούμε την ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα τα πιο ευάλωτα στρώματα. Σας θυμά αυτό. Προφανώς δεν τίθεται θέμα συζήτησης επ' αυτού. Θα έλεγα όμως ότι αν δεν υπάρχει ένα σχέδιο, ένα πλάνο. Ναι, κοιτάξτε, η εικόνα που έχουμε εμείς είναι ότι μάλλον πουθενά δεν είναι αυτή τη στιγμή υπεράριθμοι δημόσιοι υπάλληλοι. Μάλιστα. Δεν ξέρω, υπάρχει και ένα πρόγραμμα κινητικότητας. Εκεί φαίνεται πάλι ότι μπορεί να γίνεται με πολύ μεγάλες δυσκολίες, γιατί απαιτεί να υπάρχει μια στελέχωση στο οργανόγραμμα της τάξης του 60% που δεν επιτυγχάνεται εύκολα. Είναι κάτω και από αυτό, ας πούμε, πλέον το δημόσιο. Θα σας πω ένα όνομα και θα ήθελα μια αντίδραση. Γερο Βασίλη. Είναι υπουργός στην. Πώς βλέπετε την αξιολόγηση που προωθείτε? Κοιτάξτε, η θέση της ΑΔΔ είναι υπέρ μιας αξιολόγησης, γιατί ακριβώς πιστεύουμε ότι η αξιολόγηση των δομών, η αξιολόγηση του δημοσίου και η αξιολόγηση των εργαζόμενων σε αυτό είναι προς όφελος της κοινωνίας. Γιατί για μας η αξιολόγηση είναι εργαλείο για να κάνουμε καλύτερο το δημόσιο. Και, όχι και στον ιδιωτικό τομέα αξιολογούμαστε όλοι, εδώ που δουλεύουμε καθημερινά. Έτσι. Σκεφτείτε λίγο λοιπόν σε φορείς οι οποίοι αφορούν την επαφή με τους εργαζόμενους να προσπαθείς μέσα της αξιολόγησης να διαπιστώσεις τα προβλήματα που υπάρχουν. Παράδειγμα, μπορείς σε διάφορους φορείς να διαπιστώσεις ότι ένα βασικό πρόβλημα είναι υποστελέχωση. Και δεν μπορείς με υποστελεχωμένο δημόσιο να έχεις αξιοπρεπείς παροχές, ας το πούμε, στους εργαζόμενους. Όπως επίσης ένα αποχρωματοδοτούμενο δημόσιο, που έχουμε τα τελευταία 8 χρόνια πολύ μεγάλες μειώσεις στον προϋπολογισμό. Όπως επίσης ζητήματα γραφειοκρατίας θα μπορούσαν να επιληθούν και τα οποία υπάρχει δυνατότητα μέσα από την αξιολόγηση να αναδεικνύονται. Είμαστε λοιπόν υπέρ μιας αξιολόγησης, η οποία δεν θα έχει προφανώς τιμωρητικά χαρακτηριστικά. Γιατί δεν έχει κανένα νόημα. Πού υπάρχει τώρα η αντίθεση με την αξιολόγηση, Γερο Βασίλη? Για μας, πώς χαρακτηρίζεται την αξιολόγηση? Ένα από τα κύρια ζητήματα δεν είναι τόσο η αξιολόγηση του νόμου 4369, όσο η επιβολή της μέσα της τροπολογίας, η οποία λέει χοντρικά, το λέω για τους τηλεθεατές σας, ότι όποιοι εργαζόμενοι δεν συμμετέχουν σε αυτή και μπορούν να μην συμμετέχουν, για παράδειγμα, συμμετέχοντας στην κινητοποίηση που έχει κάνει η ΕΔΔ ενάντια στην αξιολόγηση, δεν έχουν τη δυνατότητα να κριθούν ως προϊστάμενοι. Αυτό, κατά τη γνώμη μας, δημιουργεί πολύ μεγάλα προβλήματα και στην ίδια την λογική της αξιολόγησης. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν κάποιος συμμετέχει σε μια απεργιακή κινητοποίηση και ασκεί το συνδικαλιστικό δικαίωμα, δεν έχει τη δυνατότητα να γίνει προϊστάμενος. Και έχει εκπέσει δικαστικά σε μια πρώτη φάση. Και εδώ κοντά, μάλιστα. Στα Γιάννενα έγινε δίκαιο, αφορούσε περίπτωση του Τεϊπείρου. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα. Ελπίζουμε ότι θα εξελιχθεί ακριβώς πάνω στη λογική της υπεράσπισης των θεμελίων δικαιωμάτων εργαζομένων και του συντάγματος, που είναι η προστασία της δικαστικής δραστηριότητας. Μάλιστα. Κλείστε εσείς, όπως θέλετε, αυτή τη δημόσια συζήτηση, κύριε Πετρόπουλε. Τι θα λέγατε στον κόσμο για την κατάσταση στο δημόσιο, για το πώς σκέφτεστε, πώς βλέπετε γενικότερα? Εσείς τώρα άσκετε σκληρή κριτική και στην πολιτική αυτής της κυβέρνησης. Ζητάτε την πτώση της κυβέρνησης? Ζητάτε να πέσει η κυβέρνηση? Τι ζητάτε? Εμείς δεν βάλαμε ποτέ τέτοιου είδους πολιτικό ζήτημα. Για μας το ζήτημα είναι αλλαγή των πολιτικών.
Το είπα και εισαγωγικά ότι βασικό ζήτημα για μας είναι το τέλος της πολιτικής λιτότητας, η οποία πλέον δεν έχει κανένα νόημα, δεν εξυπηρετεί τίποτα, καταστρέφει την ελληνική κοινωνία, κατατρώει τα σώθηκά της. Πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει. Και για να τελειώσει, ένας απαραίτητος κόμβος είναι η ενίσχυση του δημοσίου. Πάντως και οι δημοσιοπάλοι και οι ιδιωτικοί έχουν απαξιώσει λίγο τις κινητοποιήσεις ή λίγο περισσότερο. Δεν συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις. Είναι σε μια φάση, θα μπορούσε να πει κανείς, αποστασιοποίησης. Δικαιολογημένα θα έλεγα. Δικαιολογημένα, αλλά δεν γίνεται έτσι όμως. Χωρίς αγώνες δεν μπορεί να κερδιθεί κάτι. Δεν μπορεί ο Πετρόπουλος να κάνει αγώνες και οι υπόλοιποι να κερδίζουμε. Έτσι δεν είναι. Δύο πλευρές αυτό. Η μία πλευρά είναι ακριβώς ότι ο κόσμος βλέπει την αδυναμία να υπερβεί μια πολιτική η οποία έρχεται ως οδοστρωτήρας, χωρίς αλλαγές. Και η δεύτερη είναι η ίδια η αδυναμία του συνδικαλιστικού κινήματος. Και νομίζω ότι εδώ πρέπει να κάνουμε και εμείς την αυτοκριτική μας για το πώς δουλεύουμε, για το πώς δουλεύαμε, για το πώς θέλουμε να αναπτύξουμε το συνδικαλιστικό κίνημα και πώς θέλουμε να βάλουμε τους εργαζόμενους συμμέτοχους στα ζητήματα τα οποία βάζουμε. Και Πετρόπουλε, κλείστε εσείς όπως θέλετε αυτή τη συζήτηση που κάνουμε. Εγώ να ξαναπώ πάλι ότι για μας το δημόσιο είναι σημαντικό. Όπως επίσης η συλλογική δράση είναι σημαντική, το είπαμε και προηγουμένως. Χωρίς την προσπάθεια της συλλογικής δράσης, χωρίς να συναντήσουμε τον διπλανό μας στη δουλειά, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ακόμη και τα συνδικάτα έχουν προβλήματα. Να θυμίσω ότι στις συνθήκες κρίσης, μόνο τα συνδικάτα υπεράσπισαν τους εργαζόμενους. Και άνθρωπος χωρίς τα συνδικάτα είναι μόνος και έρμεος στην οποιαδήποτε κακή διάθεση μπορεί να έχει ο εργοδότης, είτε αυτός είναι το κράτος, είτε αυτός είναι ο ιδιωτικός τομέας. Κύριε Πετρόπουλε, οργανωθείτε τα συνδικάτα. Ευχαριστώ πολύ για αυτή τη δημόσια συζήτηση. Πάμε σε κάτι άλλο τώρα, κυρίες και κύριοι. Τοπική επικαιρότητα με...